Καλησπέρα! Καλησπέρα! Είμαι με τον Νίκο στη Θεσσαλονίκη. Γελάει. Ναι, γελάω έτσι που το πες. Είμαι με τον Νίκο στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισα να ξεκινήσω άλλο ένα vlog μας. Ναι. Δεν το κάνω συνεχόμενο όπως έχετε παρατηρήσει, αλλά θέλω μέσα στο Δεκέμβριο να υπάρξουν κάποια vlogs. Σήμερα είναι πόσο του μηνός, Νίκο? 15 Δεκεμβρίου. 15 Δεκεμβρίου, Παρασκευή, και η αλήθεια είναι ότι έχουμε βγει από πολύ πρωί με τον Νίκο. Πήγαμε, πήγαμε καφέ, πήγαμε, φάγαμε. Αλλά επειδή δεν έχω την κάμερα μαζί μου, την άφησα σπίτι να φορτίζεται, επειδή το βράδυ ξέχασα να τη φορτίσω. Άφησα να εκμετάλλευτε αρκετές ώρες. Νίκο, μπες στο πλάνο μας. Ναι, τώρα θα πάμε από εδώ πέρα μια βόλτα, είναι ωραίο δρόμο. Thumbnail. Ε? Θα βάζω και το δεις για το thumbnail. Μπες και εσύ. Εκρύβω το πλάνο. Μπες, μπες. Τι? Αυτή θα τη βάλω. Φωτογραφία. Και αυτά τα πολλά. Τώρα θα πάμε να κάνουμε κάποιες μικροβολτίτσες εδώ στα στενάκια της Θεσσαλονίκης. Πάμε λίγο τώρα μέσα από τα πανεπιστήμια. Θα δείξουμε πού σπουδάζει την Ελλάδα. Θα σας δείξω πού είναι η σχολή. Νομίζω εδώ δεν είναι. Γενικά το μέρος είναι κάπως έτσι. Είναι το Απιθύτα. Ναι, το Απιθύτα. Και εδώ πέρα είναι η σχολή. Και είναι κάπως έτσι. Και εδώ πέρα είναι ένα αμφιθέατρο που κάνουμε μάθημα κλιματολογία. Νίκο, σου αρέσει? Ωραία. Είναι αυτό. Είναι σχετικά μικρό. Εντάξει. Σχετικά μικρό, αλλά έχει πάρα πολλά αμφιθέατρα γενικά. Και έχουμε και στο Φοίνικα εμείς πάρα πολλά μαθήματα. Α, ναι. Ναι. Λίγο μακριά ο Φοίνικας. Είναι πάρα πολύ μακριά ο Φοίνικας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι γύρω στα. Από το μέρος που εγώ μένω είναι 40 λεπτά με το λεωφορείο. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Ο υπόλοιπος χώρος είναι κάπως έτσι. Είναι μαζί και της Ιαπωνίας και της Δασολογίας. Πίσω από αυτό το δέντρο είναι το χημικό, εκεί κάνουμε χημεία. Εκεί πέρα είναι το χημικό. Πολύ. Ναι. Πολύ πολύ. Και κάπως έτσι γενικά είναι η Πανεπιστημίουπολη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό που θυμήθηκα είναι ότι πήρα κάτι πράγματα που χρειάζονται κατάψυξη και ξέχασα να τα βάλω στην κατάψυξη. Νοικοκυρά, γύρισα από το σούπερ μάρκετ, πήρα τα ψώνια που χρειαζόμουν, αλλά ξέχασα πάρα πολλά, δεν ξέρω γιατί έτσι. Και αποφάσισα να αρχίσω να γράφω λίστα από εδώ και στο εξής για το τι θέλω να πάρω. Όπως καταλαβαίνετε, θα αναγκαστώ να ξαναπάω αύριο. Στη φάση αυτή θέλω να σας δείξω την κουρτίνα που έχουμε στην κουζίνα, την οποία λατρεύω. Δεν είναι πολύ ότι πρέπει για κουζίνα αυτή η κουρτίνα. Νομίζω να είναι πολύ ωραία. Και αυτά τα πολλά. Θα ξεκινήσω δειλά-δειλά να κάνω την επεξεργασία του vlog αυτού που βλέπετε. Αν και είναι απογοητευτική η κατάσταση, διότι δεν έχω τραβήξει πολλά πλάνα που είχα το μυαλό μου σήμερα. Είμαστε με το Σωμάτι τώρα έξω. Βγήκαμε να κάνουμε μια βολτίτσα στη Θεσσαλονίκη και την έχουν στολίσει πάρα πολύ ωραία. Ο Σωμάτι έχει νεύρα. Μπα. Γιατί έχει νεύρα? Δεν νευρίασα. Κρυώνει. Την κάνει πάρα πολύ ωραία, σε βάζει φουλ στο κλίμα των Χριστουγέννων. Εγώ και σταμάτησα, φύγουμε αύριο από εδώ. Θα πάμε προς τη Λάρισα, την οποία έχουν στολίσει εξίσου ωραία. Και θα κάνω σίγουρα ένα βίντεο να σας δείξω τι γίνεται στη Λάρισα. Όλα καλά στη ζωή σου? Έχουν στολίσει πολύ ωραίο δεντράκι πάντως εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα έχουν πολύ ωραία δέντρα. Είναι πάρα πολύ φωτεινό. Έχουν βάλει πολύ ωραία φωτάκια. Δεν είναι πραγματικό δέντρο, αποκλείεται. Πάμε κοντά. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή θα πάμε να κάτσουμε κάπου, δεν γνωρίζουμε πού, για να φάμε μια κρέπα γλυκιά, γιατί έχει όρεξη για γλυκό εδώ και κάνει λίγο ψηφόκριο. Θέλω στη φάση αυτή να δείτε το μάτι μου, το δεξί μου μάτι, το κόκκινο μάτι. Τέλος πάντων, γυρίσαμε στο σπίτι με το Σταμάτη από την βολτίτσα μας. Κάναμε ο καθένας από ένα μπανάκι. Πήγε στραβά με το μάτι μου στην πορεία, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά τέλος πάντων, καθίσαμε, φάγαμε και πήραμε και κάτι παστούλες να φάμε. Και κάνω τώρα το χατήρι στο Σταμάτη να παίξουμε μονόπολη γιατί την αγαπάει. Και βαριέμαι. Αλλά θα το κάνω. Δεν περνάς καλά? Με την κοπέλα σου. Τέλεια περνάω. Αν την βαριόταν κιόλας. Είμαι φουλ τρομακτική με το ένα μάτι κόκκινο και το άλλο μάτι άσπρο, ειλικρινά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά όπως και να έχει, θα σας αφήσω εδώ και αύριο θα ξεκινήσω ένα άλλο βίντεο, ένα άλλο vlog μας. Θα καθίσουμε να παίξουμε λίγο μονόπολη και να συμμαζέψουμε το σπίτι, γιατί αύριο φεύγουμε και δεν θέλουμε να το αφήσουμε σε άσχημη κατάσταση. Άρα αυτά. Οπότε αυτό είναι το βίντεο σήμερα. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Και subscribe. Και πατήστε και ένα κουμπαριθυράκι για να σε έρχεται με το κουδουνάκι, νομίζω είναι εγγραφή, νομίζω subscribe. Τα ξέρεις πολύ καλά. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Άγιο πολλά, τσάου!